Ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Βασιλακόπουλος, βρήκε τον τρόπο να σταματήσουν οι απίστευτες ουρές που υπάρχουν για τα rapid. Και μάλλον θα πρέπει να αισθανόμαστε όλοι λίγος πολύ ηλίθιοι, να μην πω μακάκες, που περιμένουμε 2 και 3 ώρες, συνοθούμε ο ένας με τον άλλο, με μάσκα. Τι είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος? Αρκεί το στυλαιό να τον βάλεις πιο βαθιά στη μύτη. Έχεις έλθει στο σπίτι σου? Ναι, κάντε το rapid. Παιδιά, το είπε σοβαρά. Σμπρώξε πιο βαθιά την μπατονέτα. Μπακέτα θες. Λοιπόν, για ακούστε. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τη διαφορά. Η διαφορά του rapid test από το self test επιστημονικά είναι στο πόσο βαθιά βάζουμε το στυλαιό στη μύτη μας. Αν δηλαδή αντί να το βάλουμε 1 ή 1,5 εκατοστό, αντέξουμε λίγο την ενόχληση ή τον ελαφρό πόνο και το φτέρνισμα και βάλουμε βαθιά το στυλαιό στη μύτη μας και κάνουμε καλή δειγματοληψία, κατ' ουσίαν το self-test γίνεται rapid. Δεν υπάρχει κάποιος επιστημονικός λόγος να περιμένουμε 2 ή 3 ώρες σε μία ουρά. Μπορούμε κάλλιστα να δούμε τι συμβαίνει με ένα self-test αν το βάλουμε το στυλαιό βαθιά στη μύτη μας και να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας αναλόγως. Μέγας είσαι κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Τα ακούσατε? Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Προφανώς ο κύριος Βασιλακόπουλος δεν έχει δει self και rapid. Ένα. Δύο. Πάμε στα επιστημονικά. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Χώστο πιο βαθιά το στυλαιό και καθάρισες. Το self το βαφτίσεις rapid. Ερώτηση. Η δήλωση στο σπίτι θα έχει αστεράκι προς τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία? Θα λες έκανα test self αλλά αστεράκι. Το χώσα πιο βαθιά είναι rapid. Πώς θα το δηλώνεις? Πρακτικό ζήτημα. Πάμε στα άλλα τώρα. Πόσο μακάκες είμαστε λοιπόν που στεκόμαστε στις ουρές? Αφού το self μπορεί να το κάνετε rapid, μην το κάνετε στο σπίτι. Θα φτιάξω διαφημιστικό. Μην το κάνετε μόνοι στο σπίτι. Και αλήθεια, γιατί τόσο καιρό τα self δεν μετατρέπονταν σε rapid και γίνονται από ανθρώπους με μια βασική εξειδίκευση και ευθύνη? Αν γίνει κάποιο λάθος στη λύση που προτείνει ο Βασιλακόπουλος, είτε μικροτραυματισμός είτε λάθος αποτέλεσμα, θα υπάρχει ατομική ευθύνη? Και αν είναι έτσι, με ένα στυλαιό, ερώτηση, ψήνει και καφέ ο στυλαιός, αφού τα κάνει όλα, λίγο πιο μέσα, πιο βαθιά που είπε? Λοιπόν, να πω στον κύριο Βασιλακόπουλο καταρχάς, δεν ξέρω αν ακούει, αν δεν ακούει, ρωτάει κάποιος ακροατής, μήπως είναι ευκαιρία, λέει, να το δοκιμάσουμε? Όχι, μην το κάνεις, έκλεισε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Του self η μπατονέτα είναι πιο κοντή από του rapid. Δεν φτάνει πιο μέσα. Κινδυνεύει να μείνει εκεί. Θα μου πείτε τώρα, άμα το προσέξουμε, τι να προσέξετε ρε παιδιά? Σίγουρα, λέει ο Γιώργος, δεν έχει δει self ο Βασιλακόπουλος. Το λέω κι εγώ, δεν έχει δει, όχι. Η πιο μικρή μπατονέτα από του rapid. Οπότε τι μένει? Η πατέντα. Θα δέσεις στην μπατονέτα του self την μπατονέτα του rapid και επειδή αντανακλαστικά θα κάνεις πίσω άμα το χώσεις, θα βάλεις άλλο να στο χώσει. Τη μάνα, την αδερφή, τον πατέρα, τη γυναίκα, τον την σύντροφο, καταλαβαίνετε τώρα. Και τι θα γίνει άμα γίνει ατύχημα? Θα ανοίγουμε τα ΤΕΠ για να αντιμετωπίζουμε αιμορραγίες? Μωρέ, είναι σοβαρός? Και είναι μέλος, είναι σύμβουλος επιτροπής? Σοβαρά? Αυτή είναι η λύση? Χώστο στυλαιό πιο βαθιά. Να τα ακούσει και κανένα παιδί να πάει να το δοκιμάσει και να πει στη μαμά, εγώ μαμά το self θα το κάνω rapid. Αυτό είναι το σύστημα και ο σχεδιασμός. Ωχ, Παναγία μου. Να πάρεις, λέει, τις 2 μπατονέτες του self που είναι και δωρεάν, να τις δέσεις τη μία με την άλλη σε προέκταση. Αυτό είναι πιο λογικό και να το χώσεις μέσα. Παιδιά, καλές οι ιδέες που ρίχνετε, αλλά μην τις εφαρμόσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα έχουμε περιστατικά, δεν μας στάνουν τόσα περιστατικά. Ποια περιστατικά, δεν έχει πίεση το σύστημα, ναι. Θα έχουμε και περιστατικά αιμορραγιών στα αγγεία. Να σοβαρευτούμε λίγο, διότι αυτά που ακούγονται είναι άνω ποταμών. Ερώτηση. Τα είπε ο Βασιλακόπουλος. Εντάξει, τα είπε. Ερώτηση.
Η πνευμονολογική εταιρεία δεν βγήκε να του πει κάτι. Η μικροβιολογική εταιρεία, η ιατρική σύλλογη, η φαρμακευτική σύλλογη, πούντι οι λαλίστατοι να βγουν να του πούν τι λες ρε. Είσαι σοβαρός? Το κουνέλι όλοι. Σου λέει άσε, που ξέρεις, μπορεί να βρεθεί καμία πατέντα να ενοποιείται το self με το rapid στην μπατονέτα. Να είναι πτυσσόμενη η μπατονέτα. Παίζει και αυτό, γιατί όχι. Άσε το πιο τρελό. Επειδή όλοι είμαστε άμαθοι και ανακλαστικά κανείς δεν το κάνει, λίγοι είναι που θα το κάνουν μόνοι, θα βάλουμε κανέναν και θα μας τρυπήσει, θα έχουν καμία διάτρηση του εγκεφαλικού υγρού. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Θα περίμενε κανείς οι επιστημονικοί σύλλογοι, λέσχες και όμιλοι, να βγουν να του πούν τι λες ρε. Όπως τα ακούτε, τι λες ρε. Και κάθονται όλοι και τον κοιτάνε. Έγινε viral. Το θα το βάλεις πιο βαθιά. Το θα το βάλεις πιο βαθιά είναι για το χαβαλέ. Αλλά άμα το βάλεις πιο βαθιά, πού, στο τέλος μπορεί να καταλήξεις στα επίγοντα.